Επειδή άκουσα προηγουμένως τον κύριο Τσίπρα ότι δεν είναι αναδιάβασα τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως αυτό θαυμάζει τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, τον Βορύδη και αναφέρεται συνεχώς σε αυτούς γιατί τους διαβάζει. Εγώ άκουσα τον ίδιον στη Βουλή που μας είπε ότι έδωσε εντολή στον κύριο Βαρουφάκη να εξετάσει το άλλο ενδεχόμενο και ότι συμφώνησε. Ο ίδιος τα είπε. Mm-hmm. Και εγώ του απήντησα τότε ότι πράγματι οι υπουργοί πρέπει να εξετάζουν και τα άλλα ενδεχόμενα, αλλά με τους θεσμικούς, όχι με τους ξένους εκπροσώπους των ΦΑΝΤΣ. Και δεν θα πρέπει να συμφωνεί και μετά να τους αδειάζει, διότι μόλις αδειάσεις έναν υπουργό σου γίνεσαι όμοιρος όλων αυτών. Και εγώ δεν είδα τον κύριο Τσίπρα να αντιδρά σε αυτά όπως αντιδρά σε κάποια άλλα. Γιατί τον κρατάει, έχουν συμφωνήσει σε τίποτα. Αυτά πρέπει να απαντήσει και αυτά περιμένει ο ελληνικός λαός. Ως προς τον ένφια. Εμείς κύριε Γιομπαζολιά είχαμε πει αντιθέτως από τον κύριο Τσίπρα που μας έλεγε ότι θα τον καταργήσει πλήρως, ότι θα εξορθολογήσουμε τον ένφια, ότι πράγματι είχε αδικίες, ότι έπρεπε να έρθουν οι εμπορικές αξίες με τις αντικειμενικές και ότι έπρεπε, όπως είπατε κι εσείς, να φορολογηθούν πολύ περισσότερα κάποιες πολύ μεγάλες εκτάσεις, βίλες κτλ. Στα νησιά τα οποία αναφέρατε. Ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό και είχαμε καταθέσει και την πρόταση. Προέκυψαν οι εκλογές. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, είχε πει ότι θα τις καταργήσει. Όχι μόνο τον κατάργησε, τον εφήρμοσε. Και ενώ είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, εδώ μας παίρνει και τα κλειδιά τώρα, μας παίρνει και τα σπίτια στο τέλος. Με αυτά τα οποία έχει βάλει σε φόρους για την κατοικία και για την ιδιοκτησία. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν πρόκειται να σας πω ψέματα, γιατί θα κληθώ τη Δευτέρα να τα υλοποιήσω και θέλω να σας ξανακοιτάω στα μάτια από τη Δευτέρα και θα σας κοιτάω. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι στο πρώτο εξάμηνο αμέσως, με το ξεμπλοκάρισμα των μεγάλων έργων και από το πλην 1-1,5 ύφεση που προβλέπει το μνημόνιο, εάν εμείς πάμε στο 0 ή στο συν κάτι, να ξέρετε ότι θα πόροι οι οποίοι θα αποδεσμευτούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας θυμίζω λοιπόν ότι το 2014 εμείς δώσαμε 500 εκατομμύρια για κοινωνική πολιτική από το πλεώνασμα, ενώ ο κ. Τσίπρας έδωσε 200 εκατομμύρια από το έλλειμμα. Άρα λοιπόν, εάν υπάρχει το πλεώνασμα, να είστε σίγουροι ότι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί όπως πρέπει για τη μείωση των φόρων, που είναι και ο τελικός μας στόχος.